Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κρέτσο, με ευκαιρία την 82η Διεθνή Έκθεση, η οποία, από ό,τι φαίνεται, μάλλον πάει πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Ναι, και εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που έρχομαι στην έκθεση. Φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ παλμό, σε σημείο που θα έλεγα ότι είναι πλέον κορεσμένη και ο χώρος, δηλαδή, διεξαγωγή. Ίσως χρειάζεται να υπάρξει μια επένδυση για το χώρο της ΔΕΘ. Είναι κάτι που έθεσε και η διοίκηση της ΔΕΘ στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή της και μάλλον τον επόμενο χρόνο θα πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να περιμένουμε κάποια νεότερα. Νομίζω ναι, και το γεγονός αυτό με τις τιμόμενες χώρες φαίνεται ότι δουλεύει, είναι μια έξυπνη ιδέα. Mm-hmm. Του χρόνου έχουμε τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία και πιστεύω ότι και του χρόνου θα είναι πολύ πετυχημένη έκθεση. Άρα ας δούμε και εμείς λίγο το θέμα των υποδομών, γιατί μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουν οι διεθνείς εκθέσεις. Δηλαδή η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια βιτρίνα, είναι μια εικόνα, συμβάλλει πάρα πολύ στο brand της χώρας και η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να δείξει ότι επιστρέφει γενικότερα στην ομαλότητα, στην ανάπτυξη και έχει πολλά να δώσει. Να έρθουμε λιγάκι στα θέματα των αρμοδιοτήτων σας και φυσικά αυτά δεν είναι άλλα από τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναδιοδότησης των καναλιών εθνικής εμβέλειας. Έχουμε κάτι νεότερο? Κοιτάξτε, να δείτε, το ΕΣΟΡΟΥ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα έχει βγει η προκήρυξη. Εάν χρειαστεί οποιαδήποτε βοήθεια ή θεωρείτε ότι κάτι ενδεχομένως θα βοηθούσε την επιτυχία του διαγωνισμού, άρα από νομοθετικής πλευράς κάποια τροποποίηση, είμαστε ανοιχτοί. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να δοθεί λύση και ένα τέλος σε αυτή την παροδία, να έχεις ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν επί 30 σχεδόν χρόνια χωρίς κανονική άδεια. Είναι σκάνδαλο και το ξέρουν όλοι οι ιδιοκτήτες από ένα μικρό μαγαζί έως μια καντίνα πόσα δικαιολογικά χρειάζονται, πόσο απαιτητικό καμιά φορά είναι αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν για πανελλαδική εμβέλεια κανάλια να μην έχει γίνει αδειοδότηση. Είμαστε κοντά. Πιστεύω ότι εντός του 17 θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ο επόμενος χώρος αφορά τα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Ήδη έχουν γίνει κάποιες αναφορές για τη ρύθμιση των ΕΡΤΖΙΑΝΟΝ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή εκπομπή, τους ψηφιακούς δέκτες. Ναι. Έχουμε κάτι νεότερο στο κοιτάξτε, κομμάτι του. Εμείς προκρίνουμε τη λύση του να πάμε στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Προφανώς θα υπάρχει ένα στάδιο μετάβασης, δεν θα γίνει απότομα και βία. Προφανώς θα υπάρχει ικανός χρόνος διαβούλευσης για τον χάρτη ψηφιακών συχνοτήτων. Μια καθαρή και αδιάβλητη διαδικασία για τον ψηφιακό πάροχο του ραδιοφώνου από την ΕΕΤ. Και βέβαια ένα νομοθετικό πλαίσιο από εμάς, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Θα ακολουθούν πλήρως οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και οι διαδικασίες διαλόγου, ώστε να φτάσουμε στο σημείο μετά από κάποιους μήνες το ΕΣΟΡΟΥ να αδειοδοτήσει το ψηφιακό ραδιόφωνο. Το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μία λύση που την προκρίνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Θα ξεκινήσω με έναν, ο οποίος οι άνθρωποι που μένουν κοντά στο Χορτιάτι μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ, έχει να κάνει με την ακτινοβολία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μία οικολογική λύση, δεν χρειάζονται πάρα πολλές κεραίες στα βουνά. Είναι μία λύση η οποία είναι αυτό που λέμε future proof από πλευράς τεχνολογίας, δηλαδή φέρνει την Ελλάδα μπροστά στο κλαμπ των χωρών οι οποίες έχουν προσπαθήσει να μπουν στο ψηφιακό ραδιόφωνο και φυσικά ανοίγονται νέες αγορές και νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά ραδιόφωνα? Τα δημοτικά ραδιόφωνα έχω συναντηθεί και είχα συμμετάσχει και σε μια εκδήλωση που είχαν κάνει στην Αθήνα. Όπως τους είπα και τους κοίταξε τα μάτια, το ισχύο θεσμικό πλαίσιο, όπως με ενημερώνει και η δικηγόρο μου και η νομική μου σύμβουλη, μου λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανένας είδους εξαίρεση. Δηλαδή και τα δημοτικά ραδιόφωνα και τα εκκλησιαστικά, όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε μια διαδικασία η οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι διαδικασία δημοπράτησης για λόγους αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, αν υπάρχει κάποια νομική ευκαιρία η οποία μπορεί να εξαιρέσει τα δημοτικά ραδιόφωνα για διάφορους λόγους, είμαστε ανοιχτοί να το δούμε. Όμως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο φαίνεται ότι δεν αφήνει κανένας είδους τέτοια ευκαιρία.
Μέχρι να ρυθμιστεί αυτό, ωστόσο, τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης και όλα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που δίνει ο νόμος σε ό,τι αφορά τη διανομή της κρατικής διαφήμισης, που είναι ένα άλλο στοίχημα το οποίο καλείστε να κερδίσετε. Κοιτάξτε, με την κρατική διαφήμιση ήδη έχουμε προχωρήσει σε δύο ρυθμίσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με την εξειδίκευση του νόμου του 2328 και του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος του κ. Ρέμπα και του κ. Βενιζέλου. Ουσιαστικά τι κάνουμε εκεί, ζητάμε από όλους τους φορείς του δημοσίου να καταθέσουν τα επικοινωνιακά τους προγράμματα της επικοινωνιακής δράσης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ως όφυλαν, και βέβαια να εξειδικεύσουν με όρους cost benefit, γιατί πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Μην ξεχνάμε, κρατική διαφήμιση είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έτσι, δηλαδή πληρώνουμε όλοι αυτό το κομμάτι. Και καλώς γίνεται, διότι προφανώς υπάρχουν επικοινωνιακές ανάγκες και ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που βασίζεται στον τουρισμό και έχει και σπουδαίο πολιτιστικό βάθος, πρέπει να αναδειχθεί η τοπική ιδιαιτερότητα και το πολιτιστική μας έτσι κληρονομιά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτή η ιστορία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και αυτό ακριβώς είχε και πλήγμα κυρίως στα περιφερειακά μέσα, διότι υπήρχε και η ρύθμιση που προβλέπει ότι ένα 30% της κρατικής διαφήμισης θα πηγαίνει στα περιφερειακά μέσα. Και αυτό για λόγους πλουραλισμού, για λόγους περιφερειακής ανάπτυξης και ανάδειξης τοπικής ιδιαιτερότητας. Με τον τελευταίο νόμο, και κλείνω εδώ για να μην κουράζω, προβλέπονται πλέον κυρώσεις σε όσους φορείς του δημοσίου δεν εφαρμόσουν αυτή την ποσόστοση του 70-30, του 30% επαναλαμβάνω υπέρ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος του χώρου των media, όταν ακούει τη λέξη διαφήμιση, αυτομάτως στο μυαλό του πάει στις μετρήσεις. Ναι. Οπότε θα ήθελα και ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα με το μονοπόλιο των δύο εταιριών μετρήσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, της AGB και της Focus Bar. Ναι, όντως ισχύουν μονοπωλιακές καταστάσεις στον χώρο μέτρησης της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει, το έχουμε πει δημοσίως και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό το οποίο θα φέρει στη χώρα μας πιο αντικειμενικά συστήματα μέτρησης και της τηλεθέασης και της ακροαματικότητας. Μην ξεχνάμε ότι πλέον έτσι όπως λειτουργούν τα media, το περιεχόμενο έχει την ικανότητα να αναπαράγεται και να μεταδίδεται σε ένα ευρύτερο κοινό, τόσο μέσω διαδικτύου όσο μέσω streaming services. Πολλές φορές είναι interactive, δηλαδή βλέπουμε τώρα τον παγκόσμιο κολοσσό, τη Facebook, ας πούμε, να έχει μπει στον χώρο της τηλεόρασης με το Facebook Live κτλ. Στην Αμερική αυτό το ζήτημα απασχόλησε πάρα πολύ όλους τους stakeholders που δραστηριοποιούνται, όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αγοράς διαφήμισης και media και επικοινωνίας. Και η Nielsen ανταποκρίθηκε φέρνοντας νέα συστήματα μέτρησης. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα και πιστέψτε με ότι από πλευράς Υπουργείου εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλία. Θέλουμε πιο αξιόπιστα συστήματα μέτρησης. Η μετρήση ακροαματικότητας της τηλεθέασης είναι το νόμισμα πάνω στο οποίο γίνονται όλες οι συναλλαγές για τον τηλεοπτικό και τον ραδιοφωνικό χρόνο και επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε αντικειμενικά συστήματα μέτρησης. Ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός χρόνος, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα υφιστάμενα μέσα ενημέρωσης, τα οπτικοακουστικά μέσα και η προβολή της χώρας μας έχει να κάνει και με παραγωγές οι οποίες δεν αφορούν απαραίτητα το εσωτερικό. Ξέρω ότι κάνετε μία προσπάθεια προκειμένου αυτό να ενεργοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δέχτε, είναι πάρα πολύ κρίμα για τη χώρα μας, η οποία έχει διαθέτει. Καταρχάς, είναι η χώρα η οποία γέννησε το δράμα, γέννησε την ιστορία, το storytelling, ό,τι μπορεί να εμπνεύσει αυτή τη στιγμή έναν δημιουργό στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, στο Hollywood, στο Bollywood, στο Nollywood, παγκοσμίως. Και δυστυχώς η Ελλάδα να είναι η χώρα η οποία χάνει συνεχώς ευκαιρίες επενδυτικές στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Και όταν λέω οπτικοακουστική παραγωγή, εννοώ κινηματογράφο, εννοώ βίντεο, εννοώ διαφημιστικά commercials, εννοώ τηλεόραση, εννοώ κινούμενο σχέδιο, οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να μεταδίδεται μέσα από μία συσκευή, ένα τάμπλετ, ένα κομπιούτερ, μία τηλεόραση, οτιδήποτε. Χάνουμε ευκαιρίες, είναι κρίμα, έχουμε πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνεια το χρόνο, φοβερό και μοναδικό ελληνικό φως, αρχαιότητες και πάρα πολλά μνημεία από βυζαντινά, οθωμανικά, αρχαιοελληνικά,
εβραϊκά, έχουμε μεσαιωνικά μνημεία, έχουμε εξαιρετική εναλλαγή τοπίου. Είμαστε δηλαδή μια χώρα οδικής απόστασης μίας ώρας από το βουνό στη θάλασσα και βέβαια έχουμε ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε σχολή κινηματογράφου, έχουμε ένα μεταπτυχιακό για τεχνικά ζητήματα που αφορούν την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας. Έχουμε ένα πολύ καλό department που αφορά τα media και την ψηφιακή δημοσιογραφία και παρόλα αυτά είναι μια πολύ όμορφη πόλη, διασκεδαστική πόλη, ιστορική πόλη με κοσμοπολιτικό αέρα, αλλά δυστυχώς χάνουμε τις παραγωγές που πάνε στη Βουλγαρία, πάνε στην Κροατία. Άρα φέραμε ένα νομοσχέδιο το οποίο για πρώτη φορά δίνει στην Ελλάδα κίνητρα για οπτικοακουστικές παραγωγές. Πρόκειται για μια επιδότηση τάξης των 25% ή μέχρι 5 εκατομμυρίων ανά project. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σκληρά ώστε να είμαστε έτοιμοι στις αρχές του 18 να κάνουμε την προκήρυξη και πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, θα προσεγγίσει πολλούς ενδιαφερόμενους και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό και θα σηκώσουμε τον κλάδο. Η επιδότηση αυτή αφορά συγκεκριμένους τομείς παραγωγών, δηλαδή τον τουρισμό, τον πολιτισμό κτλ. Ή οποιαδήποτε παραγωγή? Όχι, οποιαδήποτε παραγωγή, δεν αφορά βέβαια reality ή μια αναμετάδοση ενός αθλητικού γεγονότος. Αφορά κυρίως μυθοπλασία, αφορά κινούμενο σχέδιο, αφορά τα video games και αφορά βέβαια και τα ντοκιμαντέρ. Επομένως, είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ξέρω ότι δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού θα ανταποκριθεί πολύ σύντομα. Υπήρχε και μια διυπουργική ομάδα με την εποπτεία του κ. Πιτσιόλα για την απλοποίηση των διαδικασιών κινηματογράφησης. Πιστεύω και αυτό θα πάρει πολύ γρήγορα έτσι το πέρασμα από τη Βουλή και θα γίνει πράξη ή θα είναι υπουργική απόφαση, δεν ξέρω πώς θα γίνει η τελική ρύθμιση. Καλό θα ήταν και από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών να δούμε και φορολογικά κίνητρα. Η Ελλάδα μόνο έχει να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Είναι ένας κλάδος παραμελημένος, έχουμε ανθρώπους, έχουμε όλα αυτά που σας είπα πριν και νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να γίνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να μπει η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών οι οποίες θεωρούνται φιλικές μπρος στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το βίντεο, τα οπτικοακουστικά. Η δικασία είναι πάρα πολύ απλή και τι προβλέπει? Προβλέπει ότι ένας παραγωγός θα πρέπει απλώς να κάνει μία αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, μια πλατφόρμα δηλαδή να μπει στο ίντερνετ να καταθέσει κάποια στοιχεία. Αυτά στη συνέχεια ο φάκελος του υποψηφίου πηγαίνει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο επιλαμβάνεται και η τελική απόφαση προκύπτει αν το έργο είναι επιλέξιμο ή όχι. Θέλω να πω ότι σε κάθε στάδιο προβλέπονται deadlines, δηλαδή προθεσμίες, ώστε να μην καθυστερεί η διαδικασία και επομένως και ο υποψήφιος επενδυτής να έχει απόλυτη γνώση του πότε μπορεί να λάβει την επιδότηση για να μπορεί να οργανώσει και το project του. Αυτό νομίζω είναι μια καινοτομία και προβλέπονται deadlines μέχρι και για τον Υπουργό που θα υπογράφει την τελική απόφαση έγκρισης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι απαιτούνται συνέργειες, απαιτούνται συνεργασίες. Θεωρώ πολύ κομβικό το ρόλο της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή να βοηθήσουν όλοι τους παραγωγούς, όσους θέλουν να δουν την Ελλάδα με ένα άλλο μάτι, ως ένα πραγματικά ιδανικό τόπο για να κάνουν εδώ τα γυρίσματά τους και να οργανώσουν τις παραγωγές τους, και θεωρώ πολύ κομβικό το ρόλο και των περιφερειών. Δηλαδή οι περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν αυτό το μέτρο, έχουν μόνο να κερδίσουν. Είμαι σίγουρος ότι και η περιφέρεια εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας θα δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα στήσει ένα δικό της film office. Και είμαστε βέβαια στη διάθεση όλων προκειμένου αυτό το έργο να προχωρήσει. Απαιτούνται συνέργειες, επαναλαμβάνω, είναι ο μόνος τρόπος, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε πολύ σύντομα τα αποτελέσματα από αυτή την προσπάθεια. Θα μπορούσε αυτό να υλοποιηθεί και μέσω της συνεργασίας του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης? Και το λέω αυτό γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λόγω της εξωστρέφειας που έχει επιλέξει να έχει ο σημερινός δήμαρχος, ο κ. Μπουτάρης, ήδη έχει πολύ σημαντικές συνεργασίες με κανάλια του εξωτερικού, τα οποία με τη διευκόλυνση του Δήμου έρχονται και κάνουν παραγωγές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, άλλωστε σε πολλές χώρες, πολλοί Δήμοι μεγάλης εμβέλειας προφανώς, και η Θεσσαλονίκη έχει ένα εξαιρετικό μέγεθος και κάποια χαρακτηριστικά που την κάνουν και πολύ ενδιαφέρουσα, είμαι σίγουρος, για αυτό που λέμε να είναι ένα location το οποίο είναι film friendly. Μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και ένα
φεστιβάλ διεθνούς ακτινοβολίας. Είπαμε, έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα και κόσμο μπορεί να το στηρίξει και έχει και αρκετούς επισκέπτες. Άρα, επομένως, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό και για τους Δήμους, κυρίως τους μεγάλους Δήμους. Και αν χρειαστούν βοήθεια, εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Είναι πάνω απ' όλα μια εθνική υπόθεση αυτή η ιστορία. Και πραγματικά είναι λυπηρό που μέχρι σήμερα δεν είχαμε καταφέρει να πάρει η Ελλάδα ένα μέρος από αυτό το παγκόσμιο τζίρο, από αυτό το, ο οποίος αντιστοιχεί σε πάνω από 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Εάν η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, συντονισμένα με δήμους, περιφέρειες, τη δημόσια διοίκηση, την αγορά, όλους τους ενδιαφερόμενους παίκτες, μπει με αποφασιστικότητα στο συγκεκριμένο πεδίο και κατακτήσουμε στο 1% από αυτή την παγκόσμια αγορά, θα μιλάμε για εισρωή πάνω από 20 δισεκατομμυρίων σε ετήσια βάση στη χώρα. Και δεν αναφέρομαι στο άειλο κέρδος, το οποίο είναι η φήμη, είναι η διαφήμιση που γίνεται για την εκάστοτε τοποθεσία. Άρα νομίζω είναι ένα έργο εχμής, πατάει σε αυτή την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Και έτσι, για να σας τσιγκλίσω και λίγο, να γίνω λίγο εριστικός, καλό θα είναι να δούμε τι κάνουν και οι γείτονές μας οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν από τις καλύτερες σχολές κινηματογράφου, τηλεόρασης, είναι από τις μεγαλύτερους εξαγωγείς τηλεοπτικών προγραμμάτων παγκοσμίως και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποκτούν και επιρροή στα διεθνή φόρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πάνω απ' όλα και soft power. Ακριβώς. Η δύναμη το να φαίνεται η χώρα σου παντού.